κόλλημα, το οποίο και ευχαριστώ. Βάσει αυτού του κόλλημου, θυμάμαι μια γιαγιά που θέλω να προσευχηθείτε όλοι σας, θα σας μοιράσει και μια λίγο μετά στους πιο μεγάλους του πρεσβυτέρα, να το ανάψει την ώρα του δημοσίου. Θα βάλει μια Αγία γυναίκα, η Κυρακίτσα, η Κυριακή από την Τολεμαΐδα. Τον αυτό με την πρόλαβα τον αγαπητό μου αδελφό, τον Δημόθεο, στη Σμαλίδη και κάναμε συνέντευξη. Θα παρουσιάσει το Θάβη. Η γιαγιά που ήταν την Όλγα της Επιζούρας μαζί και το μαντήρι της, φίλες και προσωπική εργάτρια του Χριστού επί εποχωτών 70-75 επί Αυγουστίνου Καρδιώτη, στον καλό Σαμαρίτη σε συζήτεια, στην Αγία Σκέπη Πτολεμαΐδος, σε όλη την περιοχή της Μητροπόλεως Φλωρίνης. Πάνω από 95 ετών, αλλά μια γιασμένη γιαγιά, χαριτωμένη γιαγιά, το κελάκι με εκατοντάδες κόσμους να κάνει παρακλήσεις. Με καλά παιδιά, εγγόνια και δυσέγγωνα. Ας είναι η αιωνία της μνήμη και η ευχή της μαζί μας. Παρακαλέστε την κυρία Κίτσα από την Πτολεμαΐδα να ευλογεί και εμάς την πίστη, τόσο βαθιά πίστη, όπως η ζωή Κοντόγιανου. Η κυρία Κίτσα, η κυρία Κίτσα, η αιωνία της σήμερα 40 μέρες. Προσμήθηκε η αιωνία της μνήμη και η ευχή της μαζί της στα παιδιά της, στα πνευματικά της παιδιά, στους κληρικούς και λαϊκούς και σε εμάς όλους. Αμήν.